Το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ είναι πια επικεντρωμένο στο πότε και αν θα γίνει η χερσαία επέμβαση. Η Ιουλία Βελισσαράτου, οι στρατηγοί καταστρώνουν τις λεπτομέρειες της επίθεσης. Με επιχειρησιακό όμως, από τι λεπτομέρειε τη επίθεση. Με αγκάθι επιχειρησιακό όμω, από ό,τι διαβάζουμε, τα υπόγεια τούνελ που εδώ και χρόνια κατασκευάζει η Χαμά και για τα οποία έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ακριβώ μήνα. Αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό λόγο για τον οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η χερσαία επέμβαση. Καθώ εδώ και χρόνια η Χαμά προετοιμάζει αυτά τα τούνελ, τα ναρκοθετεί. Είναι κάπου 40 με 50 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι μια ολόκληρη πόλη, λένε πολλοί. Ε, με άκρα μυστικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, τα εξοπλίζει έτσι ώστε να έχει πρόσβαση μόνο εκείνη και να μπορέσει να... όποιο μπει μέσα να τον ανατινάξει. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί Αμερικανοί στρατηγοί Προειδοποιούν του Ισραηλινού πω αν δεν έχουν απόλυτο έλεγχο του χάρτη ώστε να ξέρουν πού να πάνε, να μην επιχειρήσουν γιατί μπορεί να είναι μια παγίδα ώστε να εγκλωβιστούν μέσα και να έχουμε πάρα πολλέ Ισραηλινέ απόλυτε Να είναι παγιδευμένα δηλαδή η Ουλία. Να είναι ακριβώ ναρκοθετημένα, παγιδευμένα. Εφόσον και θεωρούμε ότι αυτή η επέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλο ήταν πολύ καλά οργανωμένη, άρα σημαίνει ότι έχουν οργανώσει πολύ καλά και ε, τα τούνελ κάτω από τη Γάζα καθώ και εκβιάζουν και απειλούν του κατοίκου τη Γάζα να μην μιλούν ε, για να τα κάνουν όλα υπό άκρα μυστικότητα. Πάντω, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μία, ε, μία μονάδα, οι μονάδε ε, για που ονομάζεται έτσι από το 1982 η σύστασή του, οι Ισραηλινοί λοιπόν, ένοπλε ειδικέ δυνάμει, οι οποίε είναι οι μοναδικέ που θα μπορούσαν ίσω να αποτρέψουν τη Χαμά από το να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο, καθώ οι δυνάμει αυτέ είναι εκπαιδευμένε να δρουν σε υπόγειε εγκαταστάσει, okay. δρουν και σε Πυρηνικέ εγκαταστάσει και μπορούν να απενεργοποιήσουν τι Νάρκε αυτέ. Και φαίνεται πω ο Ιερενό στρατό, χωρί να το αποκαλύπτει, βέβαια, οι πληροφορίε έρχονται από ειδικά μέσα ενημέρωση, θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ομάδα για όταν μπει, όταν δηλαδή αποφασίσει να κάνει τη χερσαία επέμβαση.